Και εδώ ο Αποστολάκης που βγαίνει γρήγορα, κερδίζει την μπάλα από τον παίκτη. Δόξα πάντα ο Στράτος. Αποστολάκης πλησιάζει στην περιοχή, κάνει το πλασάρι στο σουτ και η μπάλα είναι out. Στο δεύτερο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. 6,5 λεπτά στο στέλιο Καραϊσκάκη, 0-0 ο Αποστολάκης. Στο φάουλ, η μπάλα στο Μητρόπουλο για τον Αναστόπουλο. Τώρα ο Ντέταρη απέναντι από τον Δάφκο, γυρίζει την μπάλα και είναι out. Πάλι κοντά στον γκολ Ολυμπιακός, όπως και τώρα που επιτίθεται μετά από την κόντρα που έγινε με τον Κοφίδη. Ο Κοφίδης θα βγάλει τη σέντρο, ο Αναστόπουλος θα προσπαθήσει για την κεφαλιά. Γίνεται το σούτ από πολύ μικρή απόσταση και αστοχεί ο Ολυμπιακός με τον αρχηγό του τον Τάσο Μητρόπουλο για μια ακόμα φορά. Ο Παχατουρίδης για τον Ολυμπιακό στη σέντρα, 20 λεπτό 0-0. Ο Μητρόπουλος γυρίζει την μπάλα για τον Τέταρη. Ο Τέταρη θα σουτάρει και είναι out. Βγαίνει από την άλλη πλευρά ο Βούζας, θα δεχτεί την ώρα μεταβίβαση του Σταμπασίδη. Ο Βούζας πάντα. Πρώην παίκτης Ολυμπιακού θα γυρίσει την μπάλα στον Σταμπασίδη. Αυτός κατευθείαν θα κάνει τη σέντρα σου και ο Ταλικριάδης θα μπλοκάρει στο 21 η καλύτερη φάση για τη Δόξα. Για τον Τέταρη η μπάλα. Πάντα κοντά το Χιονάς, βγάζει έξυπνο ο Τέταρη στον Κοφίδη. Ο Κοφίδη στην περιοχή τη Δόξα θα κάνει και τη σέντρα. Ο Μητρόπουλος στην κεφαλιά και η μπάλα είναι corner. Ο Καραταΐδης θα διώξει την μπάλα, θα την κερδίσει ο Ιορδανίδης, θα προσπαθήσει να κάνει την επίθεση αργή. Δίνει στον Σταμπασίδη όμως που είναι ξεμαρκάριστος. Ο Σταμπασίδης για τη Δόξα κάνει και το ωραίο σουτ από μακριά και είναι out. 301 το λεπτό, Τέταρη στο φάουλ, σκάβει την μπάλα, ο Μητρόπουλος δεν μπορεί, είναι ο Τσαλουχίδης, σουτάρει και γκολ. 1-0 Ολυμπιακός ακριβώς στο 39 με τον Γιώτη Τσαλουχίδη που τον βλέπετε να πανηγυρίζει. 53 λεπτό ο Σταμπασίδης, το φάουλ δυνατό, το χτύπημα, χάνει την μπάλα ο Ταλικριάδης και έρχεται ο Ιορδανίδης να ισοφαρίσει για τη Δόξα. Μεγάλη επιτυχία για τους Ραμινούς, το 53 κάνουν το 1-1 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Αποστολάκης για τον Τσιαντάκη. Αποστολάκης και πάλι. Κάνει τη σέντρα, ο Αναστόπουλος προσπαθεί για την κεφαλιά, ο Μητρόπουλος στην περιοχή. Θα κάνει το σούτο ψηλό, θα αποκρούσει ο Δάφκος. Να είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φτάσει πάλι στο 2-1, δεν τα κατάφερε. Κοφίδης, το παιχνίδι τώρα έγινε πολύ πιο ωραίο βέβαια μετά την ισοφάριση των Δραμινών. Ο Κοφίδης για τον Ολυμπιακό θα αποφύγει και τον Σταμπασίδη, θα δώσει ωραία την μπάλα στον Μαυρομάτη. Ο Μαυρομάτης ψάχνει και βρίσκει στην άλλη πλευρά τον Αποστολάκη. Αποστολάκη σε μια ακόμα σέντρα για το κεφάλι βέβαια του Μητρόπουλου. Το γύρισμα από τον Μητρόπουλο για τον Αναστόπουλο γυρίζει. Ο Αναστόπουλος τον κρατάει αντιπαλός του. Γίνονται κάποιες διαμαρτυρίες. Ο διαιτητής όμως έχει γνώμη, λέει να συνεχίσει το παιχνίδι. Το σούτ από το Τσιαντάκη και μπάλα στα δίκτυα. 2-1 Ολυμπιακός ακριβώς στο 58. Και ξανά η φάση μετά τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Ολυμπιακού και των οπαδών του για πέναλτι στον Αναστόπουλο. Ο Τσιαντάκης βρήκε την ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Δάφκου στο 58 Ολυμπιακός Δόξα 2-1. Ο Τέταρης στο φάουλ. Η κεφαλιά από τον Τσαλουχίδη, μπάλα στο δοκάρι του Δάφκου και κόρνερ στη συνέχεια από τον Πάπα Θεοδόρου, το λίμπερο της Δραμινής ομάδας. Τσιαντάκης φέρνει την μπάλα στο αριστερό πόδι, κάνει τη σέντρα από κρύο Πάπα Θεοδόρου. Αποστολάκης με μία για τον Μαυρομάτι. Γύρισμα του Αποστολάκη. Σου του Αναστόπουλη μπάλα στο δοκάρι του Δάφκου. Θα την κερδίσει ο Μουρατίδης και είναι σε καλή θέση για να κάνει σέντρα ο Μουρατίδης. Κάνει τη σέντρα για τον Βούζα. Ο Βούζας γυρίζει την μπάλα στον Χιονά. Ο Χιονάς για τον Σταμπασίδη που κάνει το σουτ και θα μπλοκάρει ο Ταλικριάδης στο 24 του δεύτερου μέρους. 74 λεπτό 2-1 ο Ολυμπιακός προηγείται της Δόξας και ο Λάγιος Δέταρης στο φάουλ με δύναμη και χάνει την μπάλα Δάφκος και είναι το 3-1. Ξανά η φάση με τον Τέταρη να χτυπάει το φάουλ. Το Δάφκο να χάνει την μπάλα που τη βλέπει στα δίχτυα του για να γίνει το 3-1 Ολυμπιακός Δόξα στο 74. Δεν προλαβαίνει ο Μαυρομάτης, προλαβαίνει ο Μουρατίδης. Έρχεται και ο Τσιαντάκης από εκεί με τον Καπαγερίδη. Παίρνει ο Αποστολάκης την μπάλα. Τη δίνει στον Μαυρομάτη. Ο Μαυρομάτης για τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα. Βγαίνει ο Δάφκος, μπλοκάρει μπροστά από τον Τέταρη και τον Αναστόπουλο. Θα πάρει την μπάλα ο Καραταΐδης. Θα τη δώσει στον Μητρόπουλο. Αυτός για τον Τέταρη. Να η αντεπίθεση και πάλι για τον Ολυμπιακό. 33 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Η μπάλα για τον Τσιαντάκη, μόνο στο Τσιαντάκης και σουτάρει η μπάλα στο δοκάρι για τρίτη φορά του Δάφκου.